Κύριε Υπουργέ, για τον κλάδο των ξεναγών η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως φυσικά και όλων των εποχικών εργαζόμενων γενικότερα στον κλάδο του τουρισμού, με δεδομένο ότι όλοι οι χώροι δραστηριότητας του κλάδου ήταν σε αναστολή λειτουργίας λόγω των έκτακτων μέτρων που όλοι γνωρίζουμε. Η απώλεια του εισοδήματος είναι ολοκληρωτική για το διάστημα Μάρτι μέχρι και Ιούνι, περίοδος με υψηλή τουριστική κίνηση, οπότε όλοι οι ξεναγοί έμειναν άνεργοι. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται, εξαιτίας της διαφαινόμενης μείωσης στην τουριστική κίνηση της χώρας όλο το επόμενο διάστημα και όχι μόνο για το προσεχές μέλλον. Παρά το γεγονός ότι οι ξεναγοί έχουν ενταχθεί σε δύο ρυθμίσεις ως δικαιούχοι. Πρώτον, της δίμηνης παράτασης του επιδόματος ανεργίας για όσους παίρνουν το τριμηνιαίο επίδομα ανεργίας το χειμώνα και δεύτερον, της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για όλους τους υπόλοιπους. Τελικά, με βάση και την πληροφόρηση την οποία έχουμε, μόνο η αποζημίωση ειδικού σκοπού για Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή το 40ήμερο, μπήκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα για το τρίμηνο του χειμώνα είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, άρα σημαίνει καθυστέρηση και της καταβολής της δίμηνης παράτασης του επιδόματος ανεργίας. Το αποτέλεσμα είναι προφανές. Οι ξεναγοί και συνολικά οι εποχικοί εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού καταδικάζονται σε φτώχεια, ανεργία, καλούνται να πληρώσουν την κρίση, ενώ από την άλλη μεριά τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο με επιδοτήσεις πακτολού εκατομμυρίων για τους μεγαλοξενοδόχους. Τους ρωτήσατε όλους αυτούς τους εργαζόμενους πώς θα βγάζουν πέρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε, πρώτον, να επεκταθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και έγκαιρα να καταβληθεί. Δεύτερον, άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να καταβληθεί το εποχικό επίδομα ανεργίας στους ξεναγούς, να ενταχθούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας του ΟΑΕΔ χωρίς προϋποθέσεις από το μήνα Ιούλιο και μετά και να εξασφαλιστεί η ασφαλιστική ικανότητα καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των εργαζομένων και των παιδιών τους. Τρίτον, επιπλέον να ανασταλούν για όλους τους παραπάνω εργαζόμενους όλες οι πληρωμές προς το δημόσιο, τις τράπεζες, για νερό, ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις, οι εντολές για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρευσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και τέταρτον, να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στους χώρους εργασίας, των ξεναγών και όλων των εργαζομένων φυσικά και να υποβάλλονται σε εβδομαδιαία δωρεάν τεστ όλοι όσοι εργάζονται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους, διότι μέσα από τις επίκαιρες ερωτήσεις οι οποίες καταθέτονται στη Βουλή και με αυτή την πρωτόγνωρη ανταπόκριση εκ μέρους της κυβέρνησης, πρωτόγνωρη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωτοφανής, να είναι εδώ όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και να απαντάει στις επίκαιρες ερωτήσεις και φωτίζουμε τα ερωτήματα τα οποία κατατίθενται, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουμε και τους δημοκρατικούς θεσμούς, διότι αυτή ακριβώς είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Στον υπαινιγμό του συναδέλφου εκ μέρους του Κινάλ, που πιστεύω καλοπροαίρετα το έθεσε ότι δεν απαντήθηκε η ερώτηση, η γραπτή, θέλω να σας πω, αξιότιμε κύριε συνάδελφε, ότι το Υπουργείο Εργασίας δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων γραπτών από όλες τις πλευρές της Βουλής. Οι υπάλληλοι που είναι στο τμήμα το κοινοβουλευτικό αδυνατούν να προλάβουν να απαντήσουν ερωτήσεις. Αποτέλεσμα είναι όσες δεν απαντώνται να έρχονται εδώ με τη μορφή επίκαιρων ερωτήσεων και να είμαι εγώ, κύριε συνάδελφε, εδώ να απαντώ μέσα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και να σας πω ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, με τις 64 επίκαιρες ερωτήσεις με τις σημερινές που θα απαντήσω, καθίσταμε πρωταθλητής των επίκαιρων ερωτήσεων στο Κοινοβούλιο, στην παρουσία και στην απάντηση. Είναι κάτι τιμητικό για μένα, αλλά και κάτι το οποίο δείχνει ότι είμαστε εδώ προσιλωμένοι στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Στο θέμα των ξεναγών, έρχομαι να απαντήσω αμέσως για το τι έχουμε κάνει, τι εξελίσσεται και να απαντήσω επίσης στο ερώτημά σας, το οποίο πράγματι πήρε μία μορφή θετικότατης εξέλιξης σε ένα πρόβλημα το οποίο για 19 ολόκληρα χρόνια βασάνιζε τον κόσμο των ξεναγών. 19 ολόκληρα χρόνια, κύριε συνάδελφε, και το ξέρετε. Και θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας ότι
Από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η υγειονομική κρίση στην Ελλάδα, στο επίκεντρο των κυβερνητικών μας αποφάσεων και των πολιτικών μας δράσεων ήταν ο εργαζόμενος. Το έχω πει πολλές φορές. Κανένας σε αυτή την αίθουσα, έστω και αν υπάρχει και η κριτική, η καλοπροαίρετη, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ρίξαμε λοιπόν όλα τα όπλα στη μάχη. Ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε. Όσες ώρες διαθέτουμε το 24ωρο. Νύχτες γράφουμε τους νόμους, νύχτες βγάζουμε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις. Με στην ταχύτητα και την πίεση των καταστάσεων. Προκειμένου να προστατεύσουμε την αγορά εργασίας και να ενισχύσουμε το εισόδημα των εργαζομένων, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Με θέσπιση της ειδικής ρήτρας διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, αποτρέψαμε ένα πιθανό μεγάλο κύμα απολύσεων. Και αυτό αποδεικνύεται από την Εργάνη. Ταυτόχρονα, με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, εκτός από ότι ενισχύσαμε το εισόδημα των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή, δώσαμε και ανάσα στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ισορροπημένα. Απλώσαμε ένα δίχτυ προστασίας σε πολλές άλλες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως οικοδόμοι, δασεργάτες, καλλιτέχνες, τουριστικοί συνοδοί. Μία εξ αυτών ήταν και η ξεναγή. Συγκεκριμένα, με την υπαριθμόν 16.073/287. Κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίστηκε ότι δικαιούχοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίστηκε να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ εφόσον τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους, πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον ΙΕΦΚΑ της πλατείας συντάγματος. Θα αναφερθώ ειδικότερα γι' αυτό. Από αυτούς εξαιρέθηκαν όσοι έλαβαν και όσοι λάβαναν επίδομα ανεργίας, το οποίο έληξε εντός του πρώτου τετραμήνου του 2020 και επωφελήθηκαν από τη δίμηνη παράταση που τους δώσαμε ως κυβέρνηση, όπως προβλέφθηκε στο 7ο άρθρο της από 23ου 2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Εξαιρέθηκαν επίσης και όσοι ξεναγοί ήταν δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 8ου της 23ου του 2020, επίσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, με την οποία επίσης παραχωρήθηκαν 800 ευρώ οικονομική ενίσχυση. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη χορήγηση επιδόματος ενεργείας στους ξεναγούς, προβλέπεται ότι αυτοί επιδοτούνται είτε με βάση την ιδιαίτερη επαγγελματική τους κατηγορία, είτε ως κοινοί άνεργοι. Ειδικότερα, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ξεναγού, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογικό έτος και το ατομικό τους εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά το προηγούμενο της επιδότησης φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο, λαμβάνουν ειδική επιδότηση για 2 ή 3 μήνες ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης στον κλάδο. Εάν κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος εντοπίζεται απασχόληση και σε άλλη ειδικότητα, εκτός από αυτήν του ξεναγού, στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες ημέρες ασφάλισης από ό,τι στην ειδικότητα του κλάδου του ξεναγού, λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούνται παράλληλα οι βασικές προϋποθέσεις του νόμου 1545 του 1985. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, η κυβέρνηση συμπεριέλαβε τον κλάδο των ξεναγών στα έκτακτα και αναγκαία μέτρα στήριξης που έλαβε προκειμένου να προστατεύσει τους πληττόμενους κλάδους από δυσμενείς συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία της χώρας. Όλοι οι ξεναγοί, είτε με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας, μισθωτή, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε άνεργοι, ενισχύθηκαν εισοδηματικά. Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να ενημερώσω ότι η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων ολοκληρώνεται για όλους σήμερα. Υπήρχε πράγματι, κυρία Πρόεδρε, μια ολιγοήμερη καθυστέρηση ειδικά σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες, γιατί υπήρξε και ήταν, παρατηρήσαμε το φαινόμενο διπλοπληρωμών, γιατί έπαιρναν από 2 πηγές τα 800 ευρώ και έπρεπε να παρέμβω όταν εντοπίστηκε το θέμα αυτό και μου ήρθε ως πληροφορία και να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας για να μην υπάρξουν διπλοπληρωμές. Γι' αυτό υπήρξε η καθυστέρηση σε κάποιους από τις ειδικές κατηγορίες. Στη δευτερολογία μου θα συνεχίσω να σας πω τα ευχάριστα για την εξέλιξη του επαγγέλματος των ξεναγών και να σας ανακοινώσω και την τηλεδιάσκεψη που έγινε με την Ομοσπονδία τους. Προσωπικά ζήτησα την Ομοσπονδία, κάναμε τηλεδιάσκεψη, γιατί λύσαμε αυτό το πρόβλημα των 19 ετών. Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στην πρωτολογία σας για μια πρωτόγνωρη και πρωτοφανή ανταπόκριση της κυβέρνησης στις απαντήσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα σας παρακαλούσαμε να μην πλαστογραφείτε την πραγματικότητα ή τουλάχιστον να μην λέτε την μισή αλήθεια. Να τη λέτε ολάκερη. Διότι αν είναι μισή, τότε είναι ολάκερο το ψέμα. Πρώτον, δεν πρόκειται για μια ολιγοήμερη καθυστέρηση. Πρόκειται για μια καθυστέρηση πάνω από ένα μήνα. Μόλις τον προηγούμενο μήνα δώσατε το επίδομα του ειδικού σκοπού. Από πότε έπρεπε να το είχα πάρει οι εργαζόμενοι και δεν το πήραν. Δεύτερον, αναφερθήκατε στο Εργάνη. Τα στοιχεία του Εργάνη είναι ιδιαίτερως αποκαλυπτικά που αποτυπώνουν τη δραστική μείωση των προσλήψεων στους εργαζόμενους. Καταγράφονται 225.000 λιγότερες προσλήψεις το Μάη, αυτό το Μάη σε σχέση με τον περσινό. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 233.000 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον ίδιο του προηγούμενου, της προηγούμενης χρονιάς. Είναι τα χειρότερα στοιχεία έτσι όπως καταγράφονται σε βάθος 20ετίας. Άρα να λέτε την αλήθεια, να λέτε την πραγματική αλήθεια στους εργαζόμενους. Το επάγγελμα του ξεναγού, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Λόγω, αν θέλετε, και της αδιαφορίας των κυβερνήσεων διαχρονικά, θεωρούνται μισθωτοί πολλών εργοδοτών, δεν δουλεύουν μόνο σε ένα τουριστικό πρακτορείο, ούτε έχουν κάποια επιχείρηση και γι' αυτό άλλωστε δεν είχαν και ΚΑΔ μέχρι τώρα. Εν έτη 2020 όμως, τα ένσημα των ξεναγών από το 2018 δεν έχουν μηχανογραφηθεί. Δεν έχουν δηλαδή καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν δικαιολογείται αυτή η καθυστέρηση. Με το επιχείρημα πιθανά να πείτε, λέω τώρα εγώ στην δευτερολογία, ότι μεταφέρονται σε κάποιο άλλο κτίριο οι φάκελοι, άρα δεν προλάβατε να τα μηχανογραφήσετε. Ένα γραφείο ΕΦΚΑ υπάρχει στην Αθήνα και είναι το μόνο αρμόδιο να καταμετρήσει τα ένσημα των ξεναγών. Ένα γραφείο που λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, το οποίο βέβαια παρά τις φιλότιμες προσπάθειες δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν ένα τόσο μεγάλο όγκο δουλειάς. Το αποτέλεσμα είναι να μην εμφανίζονται τα ένσημα των ξεναγών στο ηλεκτρονικό σύστημα, γι' αυτό και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα για το τρίμηνο του χειμώνα οι δικαιούχοι του επιδόματος από τον ΟΑΕΔ. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, οι ξεναγοί? Πόσο θα καθυστερήσει αυτή η περιβόητη ψηφιοποίηση? Δεν ξέρω, μπορεί να δώσετε υπόσχεση τώρα στη δευτερολογία σας. Το θέμα είναι να μην μείνει σε υπόσχεση. Διότι οι υποσχέσεις, εν πάση περιπτώσει, έχουν χορτάσει οι εργαζόμενοι. Και πότε θα καταβάλλετε το επίδομα της ανεργίας, τα επιδόματα ανεργίας? Πότε θα στελεχωθούν οι κατατόπου υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν? Αν δώσετε απαντήσεις που να μας καλύπτουν, να καλύπτουν τους εργαζόμενους, ναι, μπορεί να είναι πιστικές αυτές οι απαντήσεις. Και κυρίως όμως τι θα γίνει για το επόμενο διάστημα με αυτούς τους εργαζόμενους? Όχι μόνο για τους ξεναγούς, αλλά και για τους εποχικούς εργαζόμενους στο κλάδο του τουρισμού, που όλα δείχνουν ότι τελικά θα μείνουν χωρίς δουλειά αυτοί οι εργαζόμενοι. Λέει η κυβέρνηση, επιδιώκω επιστροφή στην κανονικότητα. Από τα παραπάνω πάντως γίνεται φανερό και από την πρωτολογία σας και από όλα όσα έχει πει η κυβέρνηση, ότι αυτή η κανονικότητα αφορά άλλους, δεν αφορά τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να αφορά τους εργαζόμενους από τη στιγμή που όλος αυτός ο αποδέχτης των χρηματοδοτήσεων, από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ρευστότητα στην αγορά που λέτε, οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια πακτολού δισεκατομμυρίων, τελικά διοχετεύονται στους λίγους, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα θύματα θα είναι και πάλι οι εργαζόμενοι. Κερδισμένοι είναι μεγαλοξενοδόχοι, ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες. Πιθανά να μας πείτε ότι, ξέρετε, έρχεται αυτό το περιβόητο πρόγραμμα, κατά μας έκτρωμα, το Συνεργασία, που πρόκειται για μια καραμπινάτη πρίκα στη μεγαλοεργοδοσία, με αιμοδότη βέβαια το λαό, τους εργαζόμενους, για να προσλαμβάνεται εργαζόμενους και να τους εκμεταλλεύονται οι επιχειρηματίες τσάμπα. Τίποτα. Πρόγραμμα που εξασφαλίζει ακόμα φθηνότερη εργατική δύναμη, κρατικές επιδοτήσεις στο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα, θύματα αυτής της πολιτικής. Είναι και οι ξεναγοί, οι οποίοι μένουν χωρίς κρατική ενίσχυση, ενώ την ίδια στιγμή τρέξατε τα τουριστικά γραφεία, δηλαδή τους εργοδότες, να τους τακτοποιήσετε ερυπή οφθαλμού, χωρίς δεύτερη κουβέντα να τους εντάξετε σε αυτές τις ρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι
δίνεται ευκαιρία στον κύριο Υπουργό στη δευτερολογία του να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι, όχι για τις πρωτόγνωρες, για την πρωτόγνωρη στάση της κυβέρνησης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Να ευχαριστώ.